τις αρέσκεια προκαλεί στους φορείς της Άρτας η παράταση 24 μηνών που δόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αντιπλημμυρικά έργα στην Άρτα και την οριοθέτηση του Αράχθου. Η μελέτη αφορά σε έργα άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να επιληθούν και ζητήματα πλημμυρικών φαινομένων όπως αυτά που σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα στην περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρόσφατα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Άρτας αλλά και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Υπήρου. Παρόλο που υπήρξαν και διαφορετικές απόψεις για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν, υπήρχε συμφωνία ως προς την αναγκαιότητα να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή. Με την παράταση των 2 ετών που δόθηκε, η υλοποίηση των έργων αυτών πηγαίνει ακόμη πιο μακριά, ενώ υπάρχει προβληματισμός για την χρηματοδότησή τους, με δεδομένο πως αυτή την περίοδο τρέχουν τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, υπογραμμίζοντας πως η εξέλιξη αυτή δεν ικανοποιεί την περιοχή. Αυτό που ξέρω είναι κάτι το οποίο δεν μας ικανοποιεί, είναι ότι δόθηκαν εκ μέρους του Υπουργείου άλλα 2 χρόνια παράταση για τη μελέτη την αντιπλημμυρική και την οριοθέτηση του ποταμού Αράχθου. Αντιλαμβάνεστε, άλλα 2 χρόνια καθυστέρηση και που ελπίζαμε ότι θα τελειώσει η μελέτη οριοθέτησης, γιατί πριν ένα μήνα, 1,5 περίπου, είχαμε την διαβούλευση για την περιβαλλοντική αδειοδότησή της. Ξαφνικά αυτό που εισπράττουμε είναι μια παράταση που φυσικά αντιλαμβάνεστε δεν μας ικανοποιεί αυτό το πράγμα, γιατί πηγαίνει 2 χρόνια την οριστική μελέτη πίσω. Εμείς θέλαμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουμε την οριστική μελέτη στα χέρια μας, μάλλον στα χέρια του να τα έχει το Υπουργείο Υποδομών που είναι και ο ανάδοχος της μελέτης, έτσι ώστε να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα, να ιεραρχήσουμε και τα έργα πρώτα απ' όλα, με σκοπό να ενταχθούν στη νέα προγραμματική περίοδο. Δυστυχώς, νομίζω αυτά τα 2 χρόνια της παράτασης που δίνει το Υπουργείο στους μελετητές μας πηγαίνουν και πίσω όσον αφορά την κατασκευή του οποιοδήποτε έργου. Πολύ μεγάλη παράταση. 2 ετών είναι μεγάλη καθυστέρηση. Ακριβώς, και μείναμε άναυδοι και πραγματικά, δηλαδή επικοινωνήσαμε. Υπάρχει κάποια αιτιολογία γι' αυτό? Η αιτιολογία τώρα στο μυαλό των διευθύνσεων, των υπαλλήλων και των μελετητών δεν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μήπως χρειάζονται περισσότερες μελέτες, δεν ξέρω, γιατί υπήρχαν και διάφορες εναλλακτικές για το πώς θα προχωρήσουν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα. Εφόσον η μελέτη εισέρχεται σε διαδικασία διαβούλευσης, θα υπάρχουν και αντίθετες προτάσεις ή καλύτερες προτάσεις ή κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να τροποποιηθεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπήρχαν διάφορες προτάσεις ή προβληματισμοί επί της μελέτης θα δώσουμε μια παράταση 2 ετών. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό. Πάντως δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας ικανοποιεί. Ναι, και είναι και σε μια περίοδο αυτό που λέτε, που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε κονδύλια από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Και σας το λέω αυτό γιατί ο σχεδιασμός ήταν το ίδιο το Υπουργείο. Όταν ο σχεδιασμός αυτός βγαίνει από τα 1000 επίσημων παραγόντων και πολιτικής ηγεσίας αλλά και διευθυντικών στελεχών του Υπουργείου Υποδομών, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από το βαθμό που συνεργαζόμαστε και από το βαθμό που προχωράνε κάποια πράγματα. Και μάλιστα μας ζητήσαν οι ίδιοι από τότε να κάνουν τη μελέτη οι ίδιοι, ενώ μπορούσαμε και εμείς οι ίδιοι να την προκηρύξουμε. Επιμέναν να την κάνουν και μάλιστα μας ως έργο εθνικής εμβέλειας. Δηλαδή καταλαβαίνετε το ποτάμι του Αράχθου από το Φράγμα έως τον Αυρογικό Κόλμο είναι έργο, κρίνεται ως έργο εθνικής εμβέλειας. Αν τα έργα εθνικής εμβέλειας έχουν τόση αργοπορία, καταλαβαίνετε από πιο κάτω το τι γίνεται.